Το τι νεολαία έχει περάσει από τα προσκυνήματα και έχει γονατίσει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Πόσα παιδιά έχουν κάνει το σταυρό τους μπροστά στην εικόνα της. Αυτά τα παιδιά που πολλές φορές μας πικραίνουν, που πολλές φορές κάνουν πράγματα του κεφαλιού τους. Αυτά τα παιδιά όμως που τα αγαπάμε τόσο πολύ, γιατί είναι σάρκα μας, είναι οστά μας και κυρίως είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Όμως τα παιδιά μας είναι εδώ παρόντα. Μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν δεξιά και αριστερά. Έρχονται μέρες που θυμούνται αυτά που μάθανε από τη γιαγιά και από τη μαμά στο σπίτι. Και γι' αυτό έρχονται να γονατίσουν. Όπως έρχονται στον επιτάφιο, έρχονται και στην Παναγιά μας. Και μπροστά στην Παναγιά ο καθένας ταπεινώνεται και βγάζει από μέσα του ό,τι έχει και δεν έχει, που δεν μπορεί να το πει στο διπλανό του, που δεν μπορεί να το πει καμιά φορά ούτε καν στον εαυτό του. Και το λέει στην Παναγία μας. Και αυτό είναι η λατρεία μας. Αυτό είναι ο θησαυρός της πίστεώς μας. Αυτό είναι το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Αυτό που πρέπει να το κρατήσουμε ως χώριν οφθαλμού, αδελφοί μου. Αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε και πρέπει να αγωνιζόμαστε. Και κανένας δεν μπορεί να μας το ξεριζώσει. Και κανένας δεν μπορεί να μας πει ότι τάχα πρέπει να εξυγχρονιστούμε με το να λησμονήσουμε τις παραδόσεις μας. Αυτό είναι έγκλημα εναντίον αυτού του τόπου και εναντίον των ψυχών των ανθρώπων.